Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Είστε καλά? Μια χαρά, δόξα Θεώ. Είδαμε τις εικόνες τις πρώτες που ανέβασε η ΠΑΕ Άρης πριν από λίγες ώρες. Αφήκτησαν λοιπόν τα τουρνικέ στη Θεσσαλονίκη, στο Κλέας Βικελίδης. Ναι, ναι. Γίνανε χθες, στη Τελωνίο έγιναν και σήμερα τα ξεκίνησε η τοποθέτηση στο γήπεδο. Mm-hmm. Μέχρι αύριο πιστεύω θα έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση τοποθέτησης. Mm-hmm. Και μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα είναι έτοιμα για λειτουργία. Mm-hmm. Συνολικά πόσα θα μπουν στο γήπεδο? Συνολικά θα μπουν 14 τουρνικέ. Ναι. Είναι διπλά και μόνο αναλόγως την χωρητικότητα κάθε θύρας. Ναι. Μπαίνουν και τα ανάλογα τουρνικέ. Π.χ. ένα παράδειγμα, στην θύρα 3 βάλαμε 2 διπλά και 2 μονά, γιατί έχει μεγάλη χωρητικότητα και η προδιαγραφή της UEFA, γιατί ο πρόεδρος ζήτησε να τοποθετηθούν και ό,τι έργα γίνουν θα γίνουν προδιαγραφές της UEFA. Η οδηγία της UEFA λοιπόν λέει ότι πρέπει να υπάρχει ένα τουρνικέ ένα 750 άτομα. Μάλιστα. Οπότε στην κάθε θύρα υπολογίζουμε αναλόγως και τα τουρνικέ. Αυτό προϋποθέτει ότι πρέπει να γίνουν και κάποιες βελτιωτικές εργασίες στις εισόδους και στις εξόδους, δηλαδή να αλλάξουν τα πράγματα, ή απλά θα έρθουν και θα κολλήσουν εκεί? Όχι. Κάναμε εμείς πριν ένα 15ήμερο κάποιες μεταλλικές κατασκευές, κάποια πλαίσια που έπρεπε να γίνουν ώστε να είναι σωστά η είσοδος των φυλάθρων και ανοιχτή η έξοδος, γιατί υπάρχει και μια οδηγία από την προβεστική για ταχεία εκένωση γηπέδου. Ναι. Οπότε δεν μπορούσαμε να τα βάλουμε όπως θέλαμε εμείς τα τουρνικέ. Υπήρχε τρόπος που έπρεπε να τοποθετηθούν, να υπάρχει σωστή ροή της εισόδου και αν χρειαστεί να γίνει άμεση εκένωση από τις μεγάλες θύρες. Οπότε έτσι τα σχεδιάσαμε, έτσι γίνανε και έτσι τοποθετούν. Για να καταλάβει και ο κόσμος, κανένα πρόβλημα. Τα τουρνικέ δεν είναι στην είσοδο της θύρας. Τα τουρνικέ είναι στο πεζοδρόμιο. Σωστά? Κοιτάξτε να δείτε. Τα τουρνικέ είναι στο πεζοδρόμιο μόνο στη θύρα 3. Α, μόνο στη 3, ναι. Ναι, γιατί δεν μπορούσαν να τοποθετηθούν μέσα, γιατί δεν θα είχε ο κόσμος πάτημα για να κατέβει. Δηλαδή θα πιάνανε όλο το πλατήσκαλο. Έτσι, μάλιστα. Στο χώρο, για να κάνω και μια αναφορά τώρα, γιατί έγινε και ένα περιστατικό πριν λίγες μέρες. Λοιπόν, στον χώρο που έγινε η κατασκευή της θύρας 3, αυτός ο χώρος ανήκει στον Άρη. Είναι μέσα στο οικόπεδο του Άρη. Τι περιστατικό έγινε? Δεν ήθελε ο Δήμος τίποτα να μας δείξει? Και ο Άρης σαν επιχείρηση και ο Θόδωρος ο Καρυπίδης και εγώ και η επιχείρησή μου ξέρουμε πάρα πολύ καλά και την ελληνική νομοθεσία και τον πολεοδομικό νόμο. Mm-hmm. Δεν είμαστε πρόχειροι άνθρωποι και ό,τι κάνουμε το κάνουμε με μελέτη. Και επειδή η αστυνομία έχει πιο σοβαρά πράγματα να ασχοληθεί, δεν μπορεί να ασχοληθεί με την ανοησία του κάθε ανώνυμου που παίρνει τηλέφωνο και τη στέλνει την αστυνομία στο γήπεδο. Έτσι? Αυτά πρέπει να μας τα λέτε όμως. Να μας τα λέτε πρέπει αυτά. Ναι. Γι' αυτό το είπα τώρα. Δηλαδή προφανώς και θα μας ακούει τώρα. Άρα έκανε κάποιος καταγγελία για τα τουρνικέ. Κάποιος έκανε μια καταγγελία όταν ξεκινήσαμε τις μεταλλικές κατασκευές για το αν θα έχουμε άδεια εμείς ή αν δεν έχουμε κτλ. Είμαστε νομίζω αρκετά μορφωμένοι στο να ξέρουμε ποιες διαδικασίες χρειάζονται, άδεια και ποιες δεν χρειάζονται. Πήγα την άλλη μέρα εγώ στο τμήμα στο Χαριλάου, το τακτοποίησα, οι άνθρωποι ήταν, οι αστυνομικοί μας εξυπηρετήσανε άμεσα, δεν έχουμε θέμα. Αλλά θέλω να προλάβω κάποιες καταστάσεις, επειδή θα γίνουν και άλλα έργα στο γήπεδο, έχουμε μελέτες για πολλά έργα, όλα θα πληρούν τις υπογραφές που πρέπει και από οποιοδήποτε κρατικό φορέα χρειαστούμε οποιοδήποτε χαρτί, πρώτα θα το πάρουμε και μετά θα ξεκινήσουμε το έργο. Μάλιστα. Έτσι, αυτό για ενημέρωση των ανόητων. Ναι. Τίποτα άλλο. Αυτά τώρα τα τουρνικέ, όταν θα ολοκληρωθεί η τοποθέτησή τους, αφού ξεκίνησε μάλιστα πλέον, λειτουργούν με κάποιο λογισμικό, έτσι δεν είναι? Το λογισμικό ακόμα δεν θα τοποθετηθεί, γιατί υπάρχει μια ευρωπαϊκή οδηγία η οποία έχει βγει τώρα για τα προσωπικά δεδομένα και νομίζω θα οριστικοποιηθεί μέχρι τις 15 Μαΐου. Ούτε η Λίγκα ξέρει ακόμα πώς θα τρέξει αυτή η πλατφόρμα η καινούργια. Εμείς βέβαια ξέρουμε τι θα κάνουμε, έχουμε καταγεγραμμένα αυτά που θέλουμε. Θα γίνει καινούργια ρύθμιση του γηπέδου ώστε να μπορεί ο κόσμος να παίρνει και τα διαρκείας και από το ίντερνετ και από e-shop κτλ. Εντάξει, υπάρχει μεγάλη οργάνωση, πιστεύω θα γίνουν όλα στην ώρα τους.
Ναι. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι των εργασιών. Αυτό είναι και αναγκαίο, είναι απαραίτητο, κύριε Πατσαζίδη, γιατί πολύ απλά δεν γίνεται να παίξει Super League αν δεν έχει τουρνικέ. Αυτό θα πρέπει να το γνωρίζει ο κόσμος. Ναι, βέβαια. Υπάρχουν όπως μας είπατε. Και παράλληλα με τα τουρνικέ, το αμέσως επόμενο κομμάτι που θα γίνει, με άδεια, θα είναι ένα κτίριο που θα γίνει για τα καινούργια εκδοτήρια του γηπέδου. Θα γίνει μια μεταλλική κατασκευή δηλαδή για τα καινούργια τα εκδοτήρια του γηπέδου που θα γίνει πάλι εκεί μπροστά στην θύρα 2 ανάμεσα στην είσοδο του ασθενοφόρου. Θα κάνουν μια τροποποίηση και θα γίνει εκεί. Θα γίνουν καινούργια εκδοτήρια. Α, να δείτε από εκεί τα εισιτήρια. Ναι. Ναι. Γιατί υπήρχε μια ταλαιπωρία. Κάποια, ναι, θα παραμείνουν και κάποια από την οδό της Ακμίνης. Από κάτω, ναι. Αλλά τα πιο πολλά θα είναι από επάνω. Καινούργια εκδοτήρια. Για να ξεπερνούνται πολύ γρηγορότερα οι φλάσεις. Μάλιστα. Μας είπατε ότι έχετε κάνει και κάποιες ακόμη μελέτες για κάποια έργα που πρέπει να γίνουν, γιατί κατά ψέματα το επισκέπτεστε και εσείς, κύριε Πατσατζίδη, του Κλεάς Βικελίδης, τα τελευταία χρόνια είναι λίγο παρατημένο. Ναι, ναι. Η συρρήκνωση της ομάδας, η αγωνιστική, είχε ως άμεση συνέπεια να αφαιθεί στη μοίρα του, θα έλεγε κανείς, στο γήπεδο. Δεν αναφέρομαι μόνο στο κομμάτι της καθαριότητας, το οποίο είναι το προφανές, αλλά και σε κάποια άλλα πράγματα που πρέπει να γίνουν. Δεν ξέρω αν έχετε αποφασίσει ή είναι κάθε πράγμα που λέμε στον καιρό του. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ κατά εντολή του κυρίου Καρυπίδη ταξίδεψα την προηγούμενη εβδομάδα στη Γερμανία. Πήγα, επισκεφθήκα το γήπεδο της Ντόρτμουντ, το Signal Iduna Park. Ξαναηγήθηκα, είδαμε κάποιους χώρους, είδαμε και κάποιους χώρους από τις ακαδημίες. Έχουμε ετοιμάσει υλικό, τώρα περιμένουμε τον πρόεδρο να γυρίσει από το εξωτερικό. Το σίγουρο είναι ότι θα γίνει η ανακαίνιση όλος ο χώρος που είναι κάτω από τη θύρα 1, που είναι τα αποδυτήρια της ομάδας, των φιλοξενούμενων, ναι. Οι χώροι των διαιτητών, το doping control, τα ιατρία, αυτά όλα θα έχει δώσει εντελείο ο κ. Καρυπίδης να γίνει σχεδιασμός για ριζική και ολική ανακαίνιση των χώρων. Αυτά είχαν γίνει με τον Άρη να φιλοξενεί ακόμα και κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης πριν από 5-6 χρόνια, αλλά ναι. Με όσα τράβηξε η ομάδα την τελευταία πενταετία, διέλυσαν. Ναι. Ναι, είναι μα έτσι όπως είναι ο χώρος αυτή τη στιγμή κάτω, πρέπει να γίνει ριζική ανακαίνιση. Δεν πρέπει να γίνει ιδόρφωση κάτω. Mm-hmm. Έγινε και η φωτιά του μέσα στο χειμώνα που έγινε το βραχυπρόθεσμο. Κάει και ο πίνακας, ναι. Ναι. Οπότε γι' αυτό δεν το κάναμε και είπαμε να τελειώσουν άλλοι 3-4 αγώνες που ήταν για να τελειώσει το πρωτάθλημα και να γίνουν όλα από την αρχή με μελέτη, με οργάνωση, με σειρά. Πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, κάνατε κάποιες μετατροπές πέρα τη Σουηδία στην μπουτίκ. Προβλέπετε και κάτι άλλο φέτος, γιατί προφανώς και η εμπορικότητα θα αυξηθεί και τα προϊόντα και όλα αυτά. Στην μπουτίκ σαν τη Ντόρτμουντ δεν μπορούμε να κάνουμε, να μην είμαστε. Έχουμε συζητήσει πολλά με τον κύριο Καρυπίδη. Τώρα, αν κάτι δεν οριστικοποιηθεί, εγώ δεν μπορώ να βγω και να πω. Και πολύ καλά κάνετε για να μην καλλιεργούνται και οι ελπίδες. Έχουν συζητηθεί πολλά για πολλούς χώρους του γηπέδου. Αυτό που είναι. Που γίνεται τώρα τα τουρνικέ, βγαίνουμε και το λέμε, θα τελειώσουμε τα τουρνικέ, πάμε στο επόμενο, θα τελειώσουμε. Πάντως έχει τη θέληση και τη δύναμη να κάνει πολλά πράγματα στο γήπεδο. Πάνω στο κομμάτι της οργάνωσης κτηριακά του γηπέδου. Έτσι. Εμένα δεν με απασχολεί ότι υπάρχουν και χώροι. Υπάρχουν χώροι για να τους εκμεταλλευτεί ο Άρης εμπορικά. Έχει χώρο. Υπάρχουν πάρα πολύ καλοί χώροι. Έτσι. Εγώ επειδή το έχω γυρίσει το γήπεδο όλο σπιθανή προς πιθανή και τα ισόγεια και τα υπόγεια, έχει πάρα πολλούς χώρους που μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Επειδή το ξέρω και προσωπικά και τα γραφεία στη γωνία που τα τελευταία ήταν της Λέσχης ένα διάστημα και μέσα υπάρχουν και άλλοι χώροι. Υπάρχουν γενικότερα πράγματα ακόμα και για γραφεία. Δεν ξέρω, έχετε συζητήσει τίποτα για μεταφορά γραφείων κιόλας? Έχουμε συζητήσει, ναι. Απλώς τώρα εγώ δεν μπορώ να πω κάτι τώρα. Αυτά θα βγει, θα τα κοινώσει η ΠΑΕ. Εγώ το μόνο που μπορώ να σας πω είναι όταν ξεκινήσω ένα έργο πώς θα γίνει. Προσπαθούμε να σας κάνουμε να το πείτε εσείς. Καταλάβατε, το ξέρουμε κι εμείς, αλλά θέλουμε να τα πείτε εσείς. Εσείς φυσικά, κύριε Πατσατζίδη, δεν έχετε καμία σχέση με τα έργα που θα γίνουν στο Χλωτάπιτα, να το διευκρινίσουμε αυτό. Εσείς μόνο για τις κτηριακές εγκαταστάσεις. Εγώ από ό,τι ξέρω έχει κλείσει με άλλη εταιρεία η οποία εξειδικεύεται σε αυτό το πράγμα. Εμείς, αν είναι τα πράγματα πάνε έτσι όπως τα υπολογίζουμε, θα είμαστε παράλληλα κι εμείς στο γήπεδο με εκείνη την εταιρεία. Αν χρειαστεί κάπου να βοηθήσουμε ή να κάνουμε, αλλά νομίζω ότι. Να ρωτήσω κάτι. Τα πάντα. Κάτι σημαντικό που ενδεχομένως να μην το ξέρετε εσείς, αλλά ενδεχομένως να το ξέρετε και να μας βοηθήσετε. Πολλοί κόσμος σημειώνει ότι ειδικά στη θύρα 2, αλλά και στα επίσημα, και με όλα όσα βλέπουμε και τους τελευταίους μήνες στο ελληνικό ποδόσφαιρο, χρειάζονται κάποια έξτρα μέτρα
ασφάλειας. Είτε είναι δίχτυ, δηλαδή. Είτε είναι, γιατί παλιά υπήρχαν τα plexiglass, τα οποία τώρα δεν υπάρχουν. Ναι. Δεν ξέρω αν κοιτάξτε, έχετε... Αυτά τα plexiglass όμως, ναι. Αυτά τα plexiglass, στην κατάσταση που είχαν φτάσει τώρα τα τελευταία χρόνια, ήταν επικίνδυνα. Δεν έβλεπες. Ναι. Δηλαδή εγώ κάθισα πρωτού τα βγάλω, γιατί νομίζω αυτά τα βγάλανε αυτή η ομάδα των εθελοντών που έβαφε το γήπεδο πέρσι το καλοκαίρι. Σωστά. Εγώ δεν πήρα εντολή να βγάλω plexiglass, αλλά καλά κάνανε, γιατί δεν έβλεπες κιόλας. Δηλαδή είχε από τον ήλιο, γιατί αυτά έχουν διάρκεια ζωής, δεν είναι για μια ζωή. Ναι, μήπως λέω αντικατασταθούν. Ήταν εκεί πέρα. Μήπως αντικατασταθούν ή θα μπει γυαλί. Με καταλάβατε, δηλαδή σε αυτή την περίπτωση μπαίνει ένα γυαλί τρίπλεξ, όπως είχε πάνω και το γήπεδο του Ντόρτμουντ, μπαίνει ένα γυαλί τρίπλεξ, το οποίο δε, και να το σπάσεις, δηλαδή δεν κόβεται το, αυτός που θα το σπάσει, γίνεται σαν, όταν σπάσει γίνεται σαν ρύζι. Ναι. Και τέτοια έχει πάνω το γήπεδο του Ντόρτμουντ. Το χρησιμοποιούν στην Ευρώπη αυτό που λέτε ακριβώς, ειδικά στις θύρες που κάθονται οι φιλοξενούμενοι. Και στην Ιταλία και στη Γερμανία δεν έχουν δείχτη και τέτοια πράγματα, αλλά το έχουν αυτό για τους, για τους φιλοξενούμενους, στη θύρα των φιλοξενούμενων οπαδών. Εντάξει, καλός ή κακός στα περισσότερα ελληνικά, μακάρι να μπορούσαμε να μην υπάρχει ούτε δίχτυ, ούτε plexiglass κτλ. Αλλά σε όλα τα ελληνικά γήπεδα δυστυχώς βάζουμε και αυτά τα. Εντάξει, και επειδή ακριβώς στο γήπεδο δεν έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια πάρα πολλά πράγματα. Να... Εντάξει, μην τρελαθούμε, δεν θα γίνουν όλα μαζί, φαντάζομαι. Ναι. Δεν μπορούν να γίνουν και όλα μαζί. Εντάξει, εντάξει τώρα τα κοστολόγια. Τα κοστολόγια θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλα για την κατάσταση που είναι το γήπεδο. Mm. Δηλαδή δεν είναι ένα σύγχρονο γήπεδο, ένα καινούριο γήπεδο και να κάνεις κάποια μικρά βελτιωτικά έργα. Εμείς τώρα ό,τι κάναμε και στις σουίτες μπήκαμε, τις αλλάξαμε δάπεδα, αλλάξαμε φώτα, αλλάξαμε οροφές. Το ίδιο κάναμε και στην μπουτίκ που ήταν η μπουτίκ κατασκευαστικά, ενώ υπήρχε ο χώρος ένα μεγάλο έργο κατασκευαστικά. Γιατί είναι παρατημένο σαν ακίνητο. Οπότε δεν μπορείς να πας και να διορθώσεις κάτι τοπικά. Ναι. Πρέπει να ξαναγίνει σχεδιασμός και μελέτη από την αρχή. Είτε η ηλεκτρολογική κατάσταση είναι, είτε η κατάσταση νερού είναι, είτε αποχέτευσης είναι. Τα πάντα όλα πρέπει να ξανασχεδιαστούν από την αρχή και να γίνουν. Ναι. Και τώρα και το κακό σε όλο αυτό το πράγμα είναι ότι πρέπει να πληρώσεις και για να χαλάσεις. Ναι, δεν είναι ότι πας και ξεκινάς μια ανέγερση ή κάτι από την αρχή. Εμείς τώρα πρέπει να πληρώσουμε και για να χαλάσουμε και μετά να ξαναφτιάξουμε. Τώρα όμως γιατί αν είχε... από τη θύρα ένα, εκείνο πρέπει να διάσει όλο. Έτσι. Όλο, αν είχε... δεν θα μείνει τίποτα εκεί μέσα. Ένα καλό εμπορικό τμήμα όμως, ή αν το ενισχύσει, αυτά θα μπορούσαν να προκύψουν και από κάποιους πιθανώς διαφημιζόμενους. Αλλά σιγά σιγά θα έρθουν και αυτά. Κοιτάξτε να δείτε, έχω την εντύπωση ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και κάποιοι συνεργάτες δικοί μου που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον από πλευράς χορηγίας, δηλαδή να βάλουν και αυτοί κάποια πράγματα στο κατασκευαστικό κομμάτι. Γιατί πλέον θα έχουν και ανταποδοτικότητα. Θα έχουν και ανταποδοτικότητα πλέον. Και ήδη η καρντέλα ΑΕ, η οποία προμηθευθήκαν εμείς τα τουρνικέ και θα προμηθευτούμε και το λογισμικό και τις κάμερες του γηπέδου, που θα γίνει ένας καινούριος σχεδιασμός, είπαν και αυτοί οι άνθρωποι ότι θα, στο σύνολο δηλαδή του έργου, θα κάνουν και αυτοί ανταποδοτικό. Έτσι κινούνται πλέον άπαντες, έτσι κινούνται. Μα το απέκτησα κιόλα. Δηλαδή, αν θα κάνεις ένα έργο των 200.000, εντάξει, τώρα μπορείς να κάνεις ένα ανταποδοτικό και εσύ στην ομάδα. Έτσι. Σωστά. Και έτσι πρέπει. Τα λεφτά είναι μετρητά. Έτσι δεν είναι. Εκτός από το. Ότι έχει έρθει είναι πληρωμένο. Ναι. Εκτός από το Κλεάνδρες Βικελίδες. Καλά κάνει και το λέτε κι αυτό. Στο νέο ρίσιο που η ομάδα περνάει την καθημερινότητά της και εκεί που μπαίνουν οι βάσεις με την προπόνηση που κάνει καθημερινά η ομάδα. Υπάρχει πρόβλεψη να γίνει κάτι, γιατί κακά τα ψέματα και εκεί είναι πολλά τα προβλήματα. Ακόμα εγώ με τον πρόεδρο για το νέο ρίσιο δεν έχω συζητήσει για κάτι. Σήμερα που είχαμε μια επικοινωνία μαζί του για κάποιες λεπτομέρειες για τα τουρνικέ και αυτά, μου είπε ότι είναι στο εξωτερικό ακόμα και ότι θα είναι από Δευτέρα εδώ. Εμάς αυτή τη στιγμή αυτό που μας καίει είναι να κάνουμε τις δουλειές στο γήπεδο. Γιατί για να μπορέσουμε να αναγωνιστεί και η ομάδα, έτσι, να πάρει και την άδεια να αγωνιστεί σαν γήπεδο, λειτουργία του γηπέδου. Βέβαια, γιατί θα έρθει να ελεγχθεί το γήπεδο, θα ελεγχθεί. Να γίνουν τα αποδυτήρια, να γίνει το χόρτο, ο τάπητας. Αυτά όλα πρέπει να ετοιμαστούν και δεν είναι 2-3 μήνες ακόμα. Σωστά. Ναι, εντάξει, και είναι, έρχονται κλιμάκια από την Λίγκα, από την Αθήνα, από όσο γνωρίζουμε, και ελέγχουν όλους αυτούς τους χώρους για να χορηγήσουν την άδεια. Ναι,
Μάλιστα. Ωραία. Ναι, ναι. Αυτό είναι ευχάριστο. Εμείς τώρα με την εταιρεία που, με την εταιρεία που συνεργαστήκαμε και προμηθευτήκαμε τα τουρνικέ, αυτή η εταιρεία έχει κάνει και το Καραϊσκάκι και έχει κάνει και τον, το γήπεδο του, του Αστέρα Τρίπολης, του Πανετολικού. Έχει κάνει και, και ένα κλειστό κολυμβητήριο. Είναι δηλαδή εταιρεία στο χώρο και ειδικά στα γήπεδα, πολύ έμπειρη και μας βοηθήσαν πάρα πολλοί άνθρωποι σε κάποια θέματα του στησίματος και της ροής των φιλάθλων. Θα ξαναγίνει, όπως είπα, ξανά καινούργια ρύθμιση του γηπέδου και σε ηλεκτρονική μορφή. Και όλα αυτά, τα τουρνικέ, οι κάμερες και το, και το λογισμικό θα ελέγχονται από ένα δωμάτιο που θα δημιουργηθεί εκεί στο... δίπλα από, το, από την κερκίδα που κάθεστε εσείς οι δημοσιογράφοι, σε ένα χώρο εκεί πέρα, θα δημιουργήσουμε το control room του γηπέδου. Μάλιστα. Ωραία, αυτά είναι ενδιαφέροντα. Επιτέλους μιλάμε για πράγματα τα οποία θα βοηθήσουν στον καλοπισμό του, του γηπέδου, γιατί κατά ψέματα για να προσελκύσεις το... Όχι μόνο στον καλοπισμό και στον εξυγχρονισμό. Και στον εξυγχρονισμό, ναι. Σωστά το θέλετε. Έτσι, γιατί δεν είναι τόσο καλοπισμός όσο εξυγχρονισμός. Σε ό,τι κάνουμε το προσεχές διάστημα θα είναι ένα σύγχρονο έργο. Ναι, γιατί και να ένα απλό θα πω εγώ. Θα ξαναταξιδέψουμε και στο εξωτερικό πάλι για να δούμε και άλλο ένα πιο καινούργιο γήπεδο και πιο καινούργιες εγκαταστάσεις. Ναι. Γιατί είναι χρήσιμα αυτά τα πράγματα. Ένα απλό θα πω εγώ. Δηλαδή, αν θέλεις το καλοκαίρι, που πρέπει για μένα να διοργανώσεις ένα μεγάλο φιλικό για την επιστροφή της ομάδας στη Super League εν ώψη της νέας σεζόν, για να φέρεις ένα μεγάλο κλαμπ, θα πρέπει να διορθώσεις όλα αυτά που μας περιγράψατε πριν από λίγο. Τα αποδυτήριά σου, τους χώρους σου, για να φιλοξενήσεις μια τέτοια ομάδα. Ναι, μα γι' αυτό και ο πρόεδρος έδωσε τέτοια εντολή. Ναι. Γιατί πήγαμε στο εξωτερικό και είδαμε κάποια πράγματα και δεν ζήτησε δηλαδή να μπούμε και να συμμαζέψουμε κάποια πράγματα. Ζήτησε να μπούμε, να τα ξυλώσουμε και να σχεδιάσουμε καινούργια από την αρχή με ευρωπαϊκά πρότυπα. Ναι. Πάντως, έτσι, με το αυτό χέρι... ήταν απέτησή του από την πρώτη στιγμή. Ναι. Με το χέρι στην καρδιά, όταν κάνατε την περιήγησή σας τόσο στο Σίγκλαντ Ντούνα Πάρκ αλλά και στους βοηθητικούς χώρους στην Ντόρτμουντ, πρέπει να σας έπιασε μια κατάθλιψη. Εμένα αυτό που με εντυπωσίασε πραγματικά, γιατί... Εντάξει, κοιτάξτε, τώρα μιλάμε για το μεγαλύτερο γήπεδο της Γερμανίας, έτσι, με 88.200 ή 400 νομίζω καθίσματα. Δεν μπορώ να το συγκρίνω με οποιοδήποτε άλλο γήπεδο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ήταν ένα μεγαθύριο. Ναι. Εμένα αυτό που μου έκανε όμως τρομερή εντύπωση ήταν η καθαριότητα του γήπεδου. Ναι. Είχα ένα καφέ στο χέρι και τον κρατούσα μία ώρα. Δεν ήθελα να τον πετάξω μέσα στο γήπεδο. Είχε μια απίστευτη καθαριότητα. Ναι. Αλλά αυτό επίσης που μου έκανε αρνητική εντύπωση στην αρχή, γιατί μετά που το συζήτησα πήρα την απάντησή μου, ήταν τα αποδυτήρια της Ντόρτμουντ στο γήπεδο. Ναι. Τι εννοείτε? Που ήταν δύο παγκάκια και ένα τραπέζι. Και λέω στο συνεργάτη μου, λέω αποκλείται να αυτά. Τώρα μας έχουν πέρασει σε κανέναν άλλο χώρο, δεν θέλω να πάμε εκεί. Και τραβάω τον έναν τον υπάλληλο και μου λέει ότι εδώ είναι και είναι με απέτηση του προπονητή να είναι απλά. Γι' αυτό θα τον διώξουμε. Γι' αυτό φεύγει αυτός. Έρχονται λέει ποδοσφαιριστές εδώ πέρα να δώσουν μάχη, λέει. Ναι. Δεν έρχονται λέει, να κάτσουν λέει στα πουπούλα. Εδώ έρχονται λέει να δώσουν μάχη. Δεν θέλουμε πολυτέλεια εδώ. Γι' αυτό φεύγει ο προπονητής. Δύο παγκάκια είχε και κάθονταν δεξιά-αριστερά. Υπέκτησε και ένα τραπέζι στη μέση που βάζουν πάνω τα πράγματα, οι παιδές μου, τα φρούτα αυτά που τρώνε εκεί πέρα τα παιδιά. Τίποτα, ό,τι πιο απλό υπάρχει. Αλλά ήταν εντολή του προπονητή τώρα. Okay, αυτό είναι... Εμάς ο πρόεδρος εδώ για τα αποδυτήρια πάνω στο Άρη άλλη εντολή έδωσε. Να μην έχει απλά δύο παγκάκια δηλαδή και ένα τραπέζι. Εδώ εντάξει, άμα πάρουμε το OK αυτά που σχεδιάζουμε να τα κάνουμε, εντάξει, είναι πολύ, 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 πολύ ωραία θα γίνουν. Μακάρι, γιατί η ομάδα ανεβαίνει επίπεδο, οι απαιτήσεις αυξάνονται, τα δεδομένα είναι διαφορετικά στην Super League και φυσικά ένα εξυγχρονισμένο γήπεδο, όπως πολύ σωστά το θέσατε πριν από λίγο, θα φέρει, πιστεύω, και πολύ περισσότερο κόσμο στο γήπεδο. Ο κόσμος τους ή άλλους του Άρη φέτος, πιστεύω ότι μετά την επιστροφή της ομάδας θα είναι πιο ζεστός, θα έχει μεγαλύτερη, πιο ενεργή συμμετοχή, αλλά βλέποντας... Μα νομίζω ότι σε αυτό ποντάρει και ο πρόεδρος, έτσι. Ναι, εντάξει. Αυτό ποντάρει και ο πρόεδρος. Δηλαδή
και ο πρόεδρος να κάνει και ο κόσμος να κάνει. Αυτά είναι δούνε και λαβήν, εντάξει. Δεν μπορεί μόνο έτσι η ιδιοκτησία να βάζει χρήματα, θα πρέπει να υπάρχει και μια προσφορά από τους οπαδούς της ομάδας. Που νομίζω ότι αν ο κόσμος του Άρη το έχει αποδείξει αυτό, κύριε Πατσαρτζή, αν λέει πράγματα, απλά πράγματα, εγώ δεν λέω τίποτα μεγάλο επίβολο και εξωπραγματικό, θα επιστρέψει μαζικά στο γήπεδο. Όταν φέτος στη Football League είχε 15.000 κόσμο τουλάχιστον, με τρίκαλα, με δόξα, με όφη. Τι απεριμένουμε δηλαδή με Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ? Μακάρι. Μακάρι, γιατί αυτό θα είναι και καλό και για την ομάδα και για το όνομα της ομάδος και για να φτάσει εκεί που ήταν. Και άλλα πράγματα και πρέπει να γίνουν. Αυτονόητα. Από τουαλέτες μέχρι φώτα, μέχρι λάμπες. Τα ξέρουμε όλα. Πιο καλά από εσάς τα ξέρουμε. Εγώ πάντως κύριε Πατσαρτζή, δεν τα πήγα. Ναι. Βλέπετε τον τρόπο που τα λέω, αλλά να σας πω κάτι. Ναι. Είτε τα πούμε είτε τα πούμε. Οι 15.000 ναι κόσμου πήγαν στο γήπεδο και τα έζησαν. Άρα ναι, πολλές φορές, ξέρετε, η δημοσιότητα βοηθάει να επισπεύδουμε κάποια αναγκαία πράγματα, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Γιατί όντως ο Άρης είναι ένα μεγάλο κλαμπ, ένα τεράστιο κλαμπ και όντως πρέπει να γίνουν όλα αυτά τα οποία πράγματα, τα οποία κάνετε τώρα και τα τρέχετε. Και εμείς χαιρόμαστε που βλέπουμε να αλλάζουν 5 πράγματα στο γήπεδο και να γίνει το γήπεδο ένα λειτουργικό ευρωπαϊκό γήπεδο. Γι' αυτό ακριβώς τα σημειώνουμε, γιατί το χειρότερο για μας θα είναι να βγαίνουν το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο οι φίλοι της ομάδας και να λένε δεν έχει λάμπα εκεί και δεν έχει λεκάνη και οτιδήποτε άλλο. Γιατί πέρσι και πρόπερσι και παραπρόπερσι λέγονταν αυτά. Και λέγονται αυτά. Και τα ξέρετε, όπως λέτε και εσείς, τα ξέρετε πάρα πολύ καλά. Κοιτάξτε, εγώ έχω κάνει, για να σας, αυτό που μπορώ να σας πω τώρα και να μην επεκταθώ παραπέρα. Εγώ έχω κάνει μια ολοκληρωμένη ξενάγηση στο γήπεδο. Ξέρω όλοι οι χώροι σε όλες τις θύρες τι ανάγκες έχουν. Από την λάμπα που λέτε, από την τουαλέτα, από την βρύση που δεν τρέχει μέχρι και που θέλει τασάκι σε μια εξέδρα. Τα έχω καταγράψει, θα τα συζητήσουμε με τον πρόεδρο και εκείνος θα αποφασίσει και θα δρομολογήσει τη σειρά προτεραιότητας που πρέπει να γίνουν. Μάλιστα. Ναι, το πρώτο που πρέπει να γίνει έγινε. Γίνεται. Ναι. Είναι τα τουρνικέα. Ναι. Μας είπατε ότι η προτεραιότητα είναι τα τουρνικέα, αμέσως μετά ακολουθούν τα αποδητήρια της ομάδας. Παράλληλα με τον αγωνιστικό χώρο, ναι, που είναι σως. Ναι. Και μετά είναι στη διάθεση του Προέδρου, θα έχει τα πάντα στα χέρια του και ό,τι αποφασίσει γίνεται. Κάποια πράγματα π.χ. μπορεί να γίνουν και όταν έχει και υποχρεώσεις το. Δηλαδή όταν έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Ναι. Δηλαδή το να πάω εγώ τώρα μεσοβδόμαδα σε μία θύρα να βάλω, ξέρω εγώ, βρύσες ή 5 φώτα, δεν είναι ανάγκη να γίνει τώρα μες το καλοκαίρι αυτό. Εννοείται. Να καταλάβατε. Ναι. Γιατί είναι μες το καλοκαίρι, θεωρώ ότι θα είναι και τα έξοδα πολύ μεγάλα. Γιατί θεωρώ ότι θα κάνει και κάποιες μεταγραφές. Δεν είναι μόνο δηλαδή να κάνουμε. Είναι όλος ο οργανισμός τι ανάγκη θα έχει. Σωστά. Όχι μόνο το γήπεδο, θέλει ομάδα, δεν ξέρω, αυτός τα ξέρει καλύτερα. Αλλά εγώ έτσι υποψιάζομαι. Ναι, ότι υπάρχουν γενικότερα βλέψεις και όνειρα και φιλοδοξίες για την επόμενη χρονιά, το αντιλαμβάνεστε κι εσείς που είστε συνομιλητής. Από τις συζητήσεις που έχω κάνει με τον πρόεδρο, δεν μου έχει πει εμένα όχι σε κάτι. Οπότε θεωρώ ότι έχει τη θέληση να τα κάνει όλα. Μακάρι. Ωραία, πολύ ενδιαφέροντα όσα μας είπατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καλά για την κουβέντα. Καλή συνέχεια στα έργα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.